Ο Mega News δίδει απόψη όλες τις εξελίξεις. Στη δημοσιότητα, η Εθνής Έρευνα για τη Διαφθορά σε βάρος της Κύπρου επικαλείται στοιχεία για εξέπλυμα μέσω Κύπρου, βρώμικου χρήματος, σκληρών δικτατόρων και αντιδημοκρατικών παραγόντων. Αναφορές σε εταιρείες και ονόματα. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Η Χαμάς έχασε τον έλεγχο της Γάζας, υποστηρίζει το Τελαβίβ. Ύψωσαν σημαία του Ισραήλ έξω από το κοινοβούλιο. Εντόπισαν βαρύ οπλισμό σε τούνελ κάτω από παιδιατρικό νοσοκομείο. Αδιάκοπο και το σφυροκόπημα στην περιοχή του νοσοκομείου Αλσίφα. Έφεραν και προβλήματα σε πολλές περιοχές οι πρώτες έντονες βροχοπτώσεις. Στο Γέρι, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Δύο εργάτες εγκλωβίστηκαν σε εργοστάσιο. Στο Δάλι πλημμύρισαν υποστατικά. Καταρακτώδεις βροχές και στον αυτοκινητόδρομο. Μόνο οι υπεραγορές με κύκλο εργασιών 5 εκατομμύρια ευρώ θα έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν στο Ικαλάθι. Η σύγκριση των τιμών θα γίνεται με βάση τους κωδικούς των προϊόντων και όχι την ονομασία τους. Σοβαρές καταγγελίες στη Βουλή για αναρχία με τις εκπτώσεις και σχροκέρδια σε βάρος των καταναλωτών. Βγαίνουν στους δρόμους με τα τρακτέρ τους στις 4 Δεκεμβρίου η πατατοπαραγωγή. Ζητούν αύξηση της κρατικής χορηγίας. Χωρίς τέλος η περιπέτεια με το χαλούμι. Ασυνεννοησία και εμπαιγμό από τους αρμόδιους για την χρήση γαλακτόσκονης καταγγέλνουν βουλευτές. Κανένας δεν ξέρει τι χαλούμι τρώμε.